Λοιπόν. Ναι, ρε παιδί μου, ναι, θα δείτε. Ναι, ένα λεπτάκι, ναι. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, σας καλησπερίζουμε και σας καλωσορίζουμε εδώ στην αίθουσα τύπου των εγκαταστάσεων της Μίκρας. Ιδιαίτερη τιμή και χαρά σήμερα για την ομάδα μας για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική να τιμούμε δύο παίχτες της ομάδας μας οι οποίοι κερδίσαν τα βραβεία τόσο του Best Goal όσο και του MVP της 13ης αγωνιστικής. Κάτι που είχε συμβεί και την 12η, όπου ο Αποστόλης ο Βέλιος είχε πάρει και τα δύο βραβεία. Σήμερα ο Αποστόλης παίρνει το ένα εκ των δύο βραβείων του Best Goal, ενώ το δεύτερο βραβείο θα απονεμηθεί στον τερματοφύλακα της ομάδας μας, τον Ντασίλβα Χουάντερσον, ο οποίος βγήκε πολυτιμότερος παίκτης της 13ης αγωνιστικής στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, τον νικηφόρο αγώνα για την ομάδα μας. Έχουμε την τιμή και τη χαρά σήμερα τον Αποστόλη Βέλιο να βραβεύει η παλιά δόξα του συλλόγου μας, ο Γιώργος Καραΐσκος, ένα πρόσωπο ιδιαίτερα αγαπητό σε όλο τον κόσμο του Ηρακλή και όχι μόνο, όλων των ελληνικών γηπέδων. Ένα παίκτη που άφησαν εξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο και πολύ περισσότερο στην ομάδα του Ηρακλή. Κύριε Καραΐσκο. Δηλώσεις. Λάτε κύριε, δώστε τα μικρόφωνα. Ναι, ναι. Αύριο είναι προγραμματισμένος ο αγώνας του Πέλου. Οι πιάνοι θα πετάξουν από τις δουλειές το δικό μου. Έχει εδώ η κόρη σου. Κύριε Καραΐσκο, σήμερα βραβεύεται ένα από τα νέα παιδιά του Ηρακλή, παιδί που βγήκε από την Ακαδημία. Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Πώς βασικά δεν είναι ασχολή. Όχι, ιδιαίτερη. Απόστολο Βέλιο, επειδή ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Ηρακλή και όχι μόνο γι' αυτό, και επειδή ο πατέρας του είναι και πολύ φίλος μου και συμπαίχτης, παλιός συμπαίχτης, που ζήσαμε καλά χρόνια μαζί. Τι βλέπετε στον Απόστολο, στον τρόπο που παίζει, στον τρόπο παιχνιδιού του? Κοιτάξτε, ο Κώστας, ο Βέλιος, όχι ο Κώστας, ο Απόστολος, έχει ένα καλό πράγμα, ότι σε φάσεις που δεν τις περιμένει ο κόσμος, καλό είναι, πολύ καλό. Αποστόλη, γίνεται αγαπημένη συνήθεια το να μαζεύεις βραβεία. Καταρχήν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα πολύ όμορφα λόγια του κύριου Καραΐσκου. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα που με βραβεύει αυτός ο άνθρωπος, γιατί γνωρίζει πολύ καλά και την αγάπη μου, την αγάπη που του έχω. Όσο για τα βραβεία, να ξανατονίσω ότι τα βραβεία για μένα τα έχει πάρει όλη η ομάδα. Με βοήθησε η ομάδα, με βοηθάει η ομάδα καθημερινά και στους αγώνες μου. Δηλαδή, είναι ομαδικό όλο αυτό. Χαρούμενο φυσικά, αλλά τα βραβεία κυρίως μου δίνουν αυτοπεποίθηση και τη συνέχεια και δουλειά, τίποτα άλλο.
Είμαστε σε δύο μέρες μετά από ένα ισόπαλο αποτέλεσμα στο Καφθαζόγλου. Μπορεί η χαρά να ήταν μεγαλύτερη σήμερα σε αυτό το βράδυ, αν είχε έρθει η νίκη στο παιχνίδι με το Πατριωτικό. Σίγουρα, ναι. Ήμασταν κάπως νευρικοί. Θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη. Θα ήταν ένα πολύ καλό τρίποντο για τη συνέχεια. Σίγουρα πήραμε έναν πόντο και σίγουρα αν υπήρχε νίκη θα ήμασταν ακόμα περισσότερο χαρούμενος για το βραβείο, αλλά βλέπουμε το αυριανό παιχνίδι και το επόμενο του πρωταθλήματος. Και ένα σχόλιο και για το κύπελλο και για το πρωτάθλημα, για τα παιχνίδια που μένουν μέχρι να φύγει η χρονιά το 2015. Πρώτα για το παιχνίδι το αυριανό, τώρα βέβαια ακόμη δεν ξέρουμε τι θα γίνει το παιχνίδι, θα γίνει αυτό, πώς εσάς τους ποδοσφαιριστές στο μυαλό σας είναι. Είναι κάπως μπερδεμένο, αλλά νομίζω έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις και θα τις στηρίξουμε μέχρι το τέλος. Θα τις δούμε όλες αύριο. Άρα δηλαδή όλα κρέμονται σε μια κλωστή για αύριο. Ακριβώς. Επαναλαμβανόμενη και σε βαθμό ρουτίνας η ερώτηση. Ο κύριος Σκίμπε γυρίζει όλα τα γήπεδα. Έχει ήδη φωτογραφίσει κάποιους παίκτες του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού. Λογικά θα είσαι και εσύ στην αποστολή, γιατί νομίζω ότι αυτήν την ώρα είσαι πιο φορμαρισμένος Έλληνας επιθετικός. Δεν το γνωρίζω. Όλο αυτό με κάνει χαρούμενο. Είναι τιμή μου που το όνομά μου βλέπετε με όλα αυτά. Τη δουλειά μου είναι το ποδόσφαιρο και ο καθένας είναι το γήπεδο. Αποστολή, πάντως για μία ακόμη φορά, η ερώτηση και αυτή είναι επαναλαμβανόμενη, αλλά έχουμε νέα αφορμή, επειδή ήταν σκάουτ στο παιχνίδι από εμάς του εξωτερικού με τον Παθρακικό. Όλο αυτό το πράγμα το μεταγραφολογικό στο μυαλό σου πώς είναι? Κοιτάξτε, τα έχω περάσει και σε πιο παλιά ηλικία, δηλαδή ήμουν πιο μικρός. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αυτή τη στιγμή που να μην μπορώ να τα επεξέλθω. Η δουλειά μου είναι, όπως είπα και πριν, η προπόνηση. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Παίξω το Ηρακλή και συνεχίζω όπως συνεχίζω καθημερινά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα... Α, κάνετε φωτογραφίες, παιδιά. Τραβάτε. Όχι, για να κάνουμε για τη δεύτερη βράβευση, ναι. Λοιπόν. Κύριε, είμαστε έτοιμοι για τη δεύτερη βράβευση. Λοιπόν. Α, ναι, βγάλετε τις φωτογραφίες πρώτα, ναι. Χουάν, κύριε Χατζηγεωργίου. Πρώτα τις φωτογραφίες και μετά να κάνουμε την παρουσίαση. Εδώ. Λοιπόν, εκεί. Ναι. Εκείνο το μπάνερ τώρα. Εκεί, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ακολουθεί η δεύτερη βράβευση, κυρίες και κύριοι. Αυτή του πολυτιμότερου παίκτη, του MVP, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δικαίως κέρδισε τον τίτλο, αν και πολύ δύσκολο για το ποδόσφαιρο ένας τερματοφύλακας να κερδίσει αυτόν τον τίτλο του MVP. Ωστόσο, ο τερματοφύλακας μας, ο Χουάντερσον, ο Ντασίλβα, επάξια κερδίζει αυτό το βραβείο και δικαίως ψηφίστηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης της 13ης αγωνιστικής. Άλλωστε, όλοι είδαμε και θαυμάσαμε τον Χουάν σε πολύ μεγάλες αποκρούσεις. Συγκεκριμένο παιχνίδι. Την απονομή του βραδίου θα κάνει ο κύριος Αντώνης Χατζηγεωργίου, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος μίντια και επικοινωνίας της εταιρείας Βίκος, η οποία είναι μία εκ των μεγάλων χορηγών της ΠΑΕΡΑΚΛΙΣ. Κύριε Χατζηγεωργίου. Συγχαρητήρια και πάλι. Πάντα επιτυχίες. Είμαστε χαρούμενοι που μια επιλογή να στηρίξουμε την ΠΑΕΡΑΚΛΙ φέρνει τέτοιες ωραίες στιγμές. Ωραία. Έλατε, κύριε, για τις συνεντεύξεις. Λοιπόν, Κώστα. Είσαι αρχηγός στη Ηρακλή. Λοιπόν, πρώτα κύριε του Γεωργίου. Να πει δυο λόγια. Ένα μετά και λίγο. Εντάξει. Το κάνουμε μετά εμείς. Εντάξει, παρουσία σας είναι ωραίες στιγμές. Ας πούμε μια καινούργια συνεργασία με τον Ηρακλή, η οποία εξελίσσεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχόμαστε και στο Άντερσον συνέχεια τέτοιες επιτυχίες και στον Ηρακλή μια πορεία εξίσου πολύ καλύτερη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
το κάνουμε την κλώνα, φαίνεται ο Γιάννης εδώ που θα κάνει τη μετάδοση. Αλλά είναι στο μπάνερ. Είναι και ιδιαίτερα στο μπάνερ. Λίγο καλύτερος για να είσαι στο Γιάννης. Τώρα μην βγάλει το πανουάκι. Εντάξει, είμαστε έτοιμοι. Γιάννη, θα συνεχίσω να δω για αυτή τη μετάδοση. Πάνω και ο Φέλεξ, μπορείτε να είσαι. I'm very happy. This workout, it's not just for me. It's for everybody who like Miracles. So for the fans, for who work in Miracles, and for the players. I'm very happy with the prize of the day. Αυτό όμως το βραβείο δεν είναι μόνο για μένα, δεν είναι δική μου χαρά. Είναι για όλη την ομάδα, για όλους τους παίκτες, για όλους τους φιλάθλους του Ηρακλή, αφιερωμένο. Τι σημαίνει που οι παίκτες του Ηρακλή ήδη έχουν πάρει σε πάντα βραβεία μέσα στη δική σας σεζόν. Μπορείτε να σας πω λίγο το φορό, γιατί είμαστε όποιο team είναι ο main players of Ηρακλή και μπορούν να μείνουν την πρώτη σας. Best goals and the main players. Yeah, it's going is good in the Super League. And I hope so it's continue like this and this come more for us like this structure. Σημαίνει ότι η ομάδα μας πηγαίνει πάρα πολύ καλά και ελπίζουμε να συνεχίσει να πηγαίνει και να αποδείξει μετά το βραβείο που παίρνει. Και τι περιμένει από τη σεζόν, τι περιμένει από τον Ηρακλή μέσα στη σεζόν, σε επιτάθει με την τίποτα. Εγώ μπορώ να σας πω τη σεζόν, what can make the Ηρακλή τη σεζόν. And take the best position and the Super League and the Cup. Πιστεύουμε να πάρουμε όσο το δυνατόν ψηλότερη θέση στην Super League, αυτός είναι ο στόχος μας, αλλά και να κάνουμε κάτι πολύ καλό στο κύπελλο, όπως και πέρσι που πήγαμε στον τελικό. Ντολί, και πάνω στη θέση, Ρίλος Καρίσπος και ο Αντώνιος. Και να τον μαζί λίγο για τον ένα χρόνο να τα πάνε. Ωραία, πολύ ωραία. Έτσι, έτοιμοι. Μισό λεπτό και τραβά τα παιδιά μπροστά. Καλά είναι αυτό που θα σα πω. Ναι, γι' αυτό να κάνω και κάτι άλλο. Ωραία. Να κάνω και εγώ μία. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Και τώρα να κάνω μόνο τους παίκτες για να τους κάνω. Θα με βγάλεις και εμένα μία μεσό.